Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως τα πρώτα 10-15 λεπτά πιθανόν λίγο πιεσμένοι, αγχωμένοι από το προηγούμενο άτυχο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πρώτο γκολ πήγαμε την απόδοσή μας κοντά στα δικά μας στάνταρ. Νομίζω σε αυτό το διάστημα παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Είχαμε γκολ, είχαμε ευκαιρίες. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να γίνει απειλητικός, γιατί θέλω να ξέρετε ότι η αντίπαλη ομάδα έχει παίχτες με ιδιαίτερη ικανότητα και αν τους επιτρέψει μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ρίξαμε κατά κάποιο τρόπο ταχύτητα στο παιχνίδι μας, βρεθήκαμε πολλές φορές με αντεπιθέσεις κοντά σε ένα γκολ που θα μας έδινε ευρεία νίκη. Αλλά ούτως ή άλλως είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και από τον τρόπο που κλείσαμε τη χρονιά. Τώρα έχουμε μπροστά μας 3 εβδομάδες. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι στο Σύλλογο να δουλέψουμε πραγματικά σκληρά αυτό το διάστημα. Πιθανόν είναι στο μυαλό μας και μια σχετική ενίσχυση της ομάδος που θα έτσι ώστε με την έναρξη, με την επανένταξη του πρωταθλήματος να παρουσιαστούμε ακόμη δυνατότεροι. Κότσε, ένα σχόλιο, μάλλον μια ευχή για το νέο έτος. Την υγεία μας, παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όταν έχεις την υγεία σου είσαι έτοιμος μετά να προσπαθείς να πραγματοποιήσεις οποιαδήποτε επιθυμία. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους και να ανταμώσουμε πάλι όλοι μαζί την επόμενη χρονιά.